Τάσο, το αποφάσισα, θα το στείλω. Ποιο να στείλεις? Το γράμμα που σου έλεγα στο γιατρό. Σ' αγαπάω και θέλω να είμαστε μαζί. Κάθε μέρα σας βλέπω στην τηλεόραση και κάθε μέρα κλαίω που χωρίσατε με τον κύριο Παύλο. Σήμερα γίνομαι 40 και αποφάσισα να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου. Ακούω. Ένα διαζύγιο. Προαγωγή. Η Σωτηροπούλου με στέλνει να αναλάβω την Πάτρα. Είμαι η Άννα. Έπιασα τα 40. Και κανονικά τα έχω όλα. Αν ήσουν καλά, θα ήσουν εδώ, Άννα. Τι είναι αυτά, ρε! Γιώργο! Γιώργο, την πάτησα! Δεν σας νοιάζει που θα φύγω. Θα αλλάξω κι εγώ. Από ζωντανή, νεκρή. Έλα. Έλα λίγο να σου γνωρίσω την αντικαταστάτριά σου. La vida. Που δεν τον έχεις δει ακόμα. Όταν με το καλό τολμήσει να περάσει αυτή την πόρτα, θα τον βρήσεις και θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Ωραία μέρα έχει σήμερα, ε. Αν ρωτήσει και αν βρήκαμε το σπίτι εύκολα, παίρνω το γιατρό. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να βρέχει. Πάρ' τον. Τι εννοείς, αγαπούλα μου? Νόμιζα πως οι άνθρωποι δεν χωρίζουν καλοκαίρι. Τι λέει καλέ. Εγώ έχω χωρίσει 3 φορές κατά καλό καιρό, Ιούλη μήνα. Φανταζόμουν πως όταν χωρίζεις, φυσάει, βρέχει. Όπως στις ταινίες. Αλλά σήμερα και τα μέρα. Σαν κάθε μέρα τίποτα διαφορετικό. Τι θα κάνω? Πώς το εννοείς, να σου απαντήσω. Που έξω έχει μια συνηθισμένη μέρα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τι θα κάνω? Ό,τι σου βγαίνει κάνεις. Να ξεσπάσεις. Τα παιδιά. Σήμερα δεν χρειάζεται να είσαι και μαμά. Σήμερα είσαι παρατημένη σύζυγος. Μια χαρά θα είναι τα παιδιά. Δεν μπορώ. Να θυμώσω, δεν μπορώ. Να μην τον δω. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μιλάνε. Χαστουκίζουν. Ναι, αλλά αυτός κάτι θα πει. Δεν πρέπει να πω κάτι κι εγώ. Αν επιμένεις, πες το ότι είναι μαλάκας. Σε μισή ώρα θα είμαι πίσω. Τσεκάρω τι γίνεται στο γραφείο και έρχομαι. Μήπως να μην πας σήμερα καλύτερα στο γραφείο. Εσύ, κορίνα μου, σήμερα δεν θα πεις το δελτίο? Εγώ, Μιμή μου, είμαι μια απλή υπάλληλος. Εμένα το γραφείο είναι δικό σου. Εγώ, κορίνα μου, ακριβώς επειδή είναι δικό μου, έχω και κάτι γραμμάτια που μου διαμαρτύρονται. Ναι, έλα, Μιμή μου, υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από τα γραμμάτια που επίσης διαμαρτύρονται. Πήγαινε, Μιμή μου, πήγαινε. Δεν θα σταματήσετε κι εσείς τη ζωή σας επειδή εμένα με... Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχεις κάνει εδώ μέσα? Για να σου φτιάξει διάθεση. Ωραία. Άννα, σε ευχαριστώ. Είσαι εδώ μέσα τόσο λίγο καιρό και έχεις αλλάξει τα πάντα. Όλη μου τη ζωή. Γιώργο. Πάω. Έχουμε και δουλειά. Φίλησε. Σιγά που θα σε φύλαγε κιόλας. Το φαντάστηκες. Καλημέρα. Καλημέρα. Φτιάχνω καφέ, βέβαια, ναι. Φτιάχνω. Ωραία, σε παρακαλώ ένα λεπτό. Κανένα. Μιμή! Αστεία έπεσε. Ένα λεπτό, ρε παιδί μου, να σου μιλήσω μόνο. Τι δεν κατάλαβες? Ότι δεν το σηκώνω, σου λέει. Έμαθα ότι είναι έγκυος και τα έπαιξα, ρε πούστη μου. Άνθρωπος είμαι. Πόσο μηνών είναι? Είναι αυτά που λες. Πόσο μηνών είναι η γυναίκα σου? 2. Εσύ ευθύνεσαι ή ο κρίνος? Γιατί αν είναι, να την κάνουμε εικόνισμα. Τι λες? Λέω πως εμείς είμαστε μαζί 6 μήνες. Οπότε για πες. Ποιος είναι άνθρωπος, ρε γαμώτο? Ήξερες ότι είμαι παντρεμένος. 6 μήνες ήξερες και εσύ ότι είμαι παντρεμένος.
Ρε Μιμή, τι κάνεις, σταμάξι μου. Σταμάτα ρε παιδί μου, σταμάτα. Τι, να σταματήσω. Δεν έχεις κάνει μαλακία. Εσύ δεν έλεγες ότι θα χωρίσεις. Ενώ το έχεις ρίξει στις εξωσωματικές. Δεν το ξέρεις. Δεν είμαι από αυτές που θα πάρουν τη γυναίκα σου να σε καρφώσουν, ούτε από αυτές που το παίζουν προδομένες. Είμαι από αυτές που εκτονώνονται. Άσε με να σας σπάσω. Να τι κουβαλάμε γυναίκες στη τσάντα μας. Ήρθατε. Το κινητό σας γιατί το έχετε. Λοιπόν, ακύρωσε και ο Μήτροχλου. Γιατί λέει δεν μπορεί, δεν βγαίνει. Κυρία Μίμη, με ακούτε. Ακύρωσε ο Μήτροχλου. Θα παντρευτεί στο Δημαρχείο, λέει δεν μπορεί, δεν βγαίνει. Πήγαινε μάκι, θα σε απομάξω. Κοιτάξτε, κυρία Μίμη, δεν το παίρνετε καλύτερα εσείς ένα τηλέφωνο. Μήπως και του κατεβάσετε καμία ταινία της και στρώσει. Μάκι, πήγαινε έξω, λέω. Γιατί βασικά το κτήμα είναι αυτό που τον ενοχλεί, δηλαδή. Το οποίο ήταν δική σας ιδέα. Έξω, έξω, έξω! Άθλιες συνθήκες εργασίας. Ό,τι με χρειαστείτε, εγώ δίπλα θα είμαι. Εντάξει. Παρηγορήσω παρατημένη γυναίκα. Καταρχήν, από πού και ως πού αφήνετε εμένα να παρηγορήσω τον οποιοδήποτε. Έρχομαι. Ναι, αλλά αυτή εδώ έχει πλαντάξει το κλάμα. Τι να την κάνω. Και οκ, ξέρω πώς πλαντάζω το κλάμα. Πώς παρηγορούν, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι και τι μου λέτε, ρε, μην της το πω. Πηγαίνετε καμιά βόλτα. Δεν θέλει. Έλα, ρε, κορίνα μου, σε πεντάχρονο κάνεις. Τόσα λεφτά έχεις ξοδέψει αυτοβοήθεια. Αυτοβοήθησε τι. Πες της κάτι να νιώσει καλύτερα. Αγαπούλα. Μήπως θέλεις να ψάξουμε μέσα σου τη λέξη της Γαλήνης. Δεν θέλει. Καλά, καλά, έρχομαι, έρχομαι. Άντε, πού είσαι, βιάζομαι να φύγω. Στο εργαστήριο, πήρα τα αποτελέσματα της Σαμούιλ. 5 λεπτά έκανα. Τι είναι αυτά, ξέρεις. Α, τι ωραία. Σε ποιον τα στέλνουμε. Σε σένα. Σε μένα. Ποιος. Ο Μιμίκος, ο γιατρός. Ο Γιώργος για μένα. Γιατί. Τι να κάνω, να κάνω κάτι, να πάω να τον ευχαριστήσω. Μόνος είναι, να τον ευχαριστήσω, ε. Βέβαια, τι. Γαϊδούρα, είσαι τρέχα. Τελειώνω το δεύτερο κεφάλαιο και στο στέλνω να μου πεις τη γνώμη σου. Αλήθεια όμως, ε. Εγώ. Βέβαια. Το βιβλίο αφορά γυναίκες σαν εσένα. Αφελείς σαν εμένα. Γεμάτες ζωή σαν εσένα. Τι κάνεις με τα λουλούδια. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι τα αγαπημένα μου. Μα συγγνώμη. Τα λουλούδια είναι για τη γυναίκα μου. Έχει γενέθλια σήμερα. Ποιος σου τα έδωσε. Βλακίες, τι. Νόμιζα για να με ευχαριστήσει. Τι να με ευχαριστήσετε, τη δουλειά μου κάνω. Να τη χαίρεστε. Άννα. Τουλάχιστον ξέρω ότι τα λευκά τριαντάφυλλα είναι τα αγαπημένα σου. Στην κόλαση θα πας. Γιατί να σε κατατονέα, τι τις έκανες. Σε παρακαλώ πολύ. Προκαλώ εσένα να τις σηκώσεις. Λοιπόν, αγαπούλα μου, φεύγω εγώ. Και γλυκούλα να θυμάσαι, ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Τέτοια της έλεγες, μάλιστα. Πεινάω. Κέικ. Να φτιάξω ένα κέικ. Κέικ.
έχω ξανακάψει ποτέ φαγητό. Δεν θα τον συγχωρέσω τον... Έλα, έλα, βρίστον, βρίστον. Πάτωμα, πόδι, πρόσεχε αγάπη μου. Τι θα κάνω με τα παιδιά μου, πώς θα με δουν έτσι, τι θα τους πω. Να τους πω ότι ο πατέρας τους είναι γελίος ή πρέπει να τα καλύψω εγώ πάλι. Να τον καλύψεις, δεν κατάλαβα, τους πυρούτα και... Μη το πεις, ξέρω, και που ξέρω δηλαδή, τι ώρα είναι, θα έρθουν τα παιδιά. Άστα! Θα σπάσεις κι άλλα, εντάξει. Γρήγορα. Κι άλλο. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Έλα. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ναι, μπράβο. Κι άλλο, δεν έχω τίποτα άλλο. Θα ερωτευόμουν την Κορίνα. Αν ήμουν ο Παύλος, θα θα ξανά ερωτευόμουν την Κορίνα. Αν ήσουν τι? Αχ, κύριε Σαμουήλ. Με είδατε, το μάθατε το μυστικό μου. Ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να πω δελτίο αν πριν δεν έχω αυτοσυγκεντρωθεί. Ένα πράγμα ανεξήγητο. Ναι. Ναι, κι εγώ, κι εγώ. Τι έτσι αντίδυαν αυτά τα πλάνα. Αν αυτό σε βοηθάει να είσαι τόσο καλή. Συνέχισε. Ωραία. Έγινες ντρόπα και στο διευθυντή ειδήσεων. Δεν μου λες, τι θέλει αυτός εδώ, έχει καιρό να κατέβει κάτω. Κορίνα, πάμε. Άκουσα ότι μάλλον θα κάτσει να δει ειδήσεις. Γιατί? Αμάμια με αυτό το ρούσε, χθες πήγα σαν τη Χάιντι. Ξέρω εγώ, του λείψες. Αρκετά πια. Δεν μου λες, παρατήρησες φαντάζομαι κι εσύ ότι έτσι με κοιτούσε κάπως. Κάπως πώς. Στοχευμένα να το πω, με νόημα να το πω, ε. Καθόλου με νόημα. Σε κοίταζε πως κοιτάει το γραφείο, την καρέκλα, τη μολυβοθήκη. Τη μολυβοθήκη, Μάρθο Θεέ μου. Δηλαδή, επειδή το κάνεις, με ρίχνεις πριν βγω να πω το δελτίο. Δεν μας τραγουδείς και άρια, ένα δελτίο ειδήσεων θα μας πεις. Γεράσι με, αν ήσουν κόμμενα, θα λέγω ότι ζηλεύεις. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αρνείσαι να ακούς την αλήθεια. Να σου θυμίσω ότι είναι παντρεμένος. Με την ιδιοκτήτρια του καναλιού. Αχ, δεν μπορώ αυτές τις υπολογίες τώρα που βγαίνω. Θα βγούμε τελικά. Τα παιδιά. Ο μικρός κοιμάται, ο μεγάλος είναι έξω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Το ξέρεις ότι δεν σημαίνει τίποτα για μένα αυτή. Το ξέρεις εσύ, δεν είναι. Είμαι μαλάκας, έκανα ένα λάθος. Αλλά ένα, το μόνο, και πρέπει να με συγχωρέσεις. Σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Και πρέπει να με συγχωρέσεις. Σε ικετεύω, μην τα διαλύσεις όλα. Φύγε. Μόνο φύγε. Είμαστε 20 χρόνια μαζί, ρε Κατερίνα. Μόνο φύγε μου, αξίζει. Δεν το πιστεύω. Γιατί είσαι τόσο εγωίστρια, ε? Όχι. Θα σου πω, θα σου εξηγήσω. Έλα αύριο να το πεις στα παιδιά. Παιδί, έλα. Σήκωσε το. Έλα, ρε παιδί μου. Καλά. Σε παρακαλώ, πάρε με, το έχω ανοιχτό. Ποιος είναι αυτός? Να μην σε νοιάζει, δουλειά σου. Τι έγινε, Μάκη? Επειδή αυτό δεν είναι δουλειά μου, άμα είναι, ή να σηκωθώ να φύγω, ή να μου το δώσει την υπερορία. Βέβαια, μπορούμε να τα βρούμε στη μέση, αν
μου πείτε ποιος ήταν στο τηλέφωνο. Δεν έχουμε πει ότι δεν κάνει να εκβιάζουμε τη Μιμή, γιατί το θυμάται για πάρα πολύ καιρό και μετά μας κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, το είπαμε. Τι είναι αυτό? Αιγυπτιακό βαμβάκι. Εκατομμύρια κόμπι. Τι με κοιτάτε έτσι? Να μου πάρω κι εγώ ένα δωράκι για τη Μαριάννα για το δωμάτιό της. Η Μαριάννα είναι αλλεργική στο ροζ, όπως κι εγώ. Ναι, αλλά εσείς είδατε. Γιατί να μην δώσουμε στο κοριτσάκι μια ευκαιρία πάνω να το βάλω. Αντρέας, πήρε η μικρή. Έρχεται μεθαύριο. Προς το παρόν της είπα ότι λείπεις. Πάρε με να δούμε τι θα της πούμε. Έχετε σκεφτεί τι θα πείτε τώρα? Η Μαριάννα είναι κόρη μου. Θα καταλάβει. Μαγειρεύω. Τι ωραία. Να ανταποδώσω κάπου στη φιλοξενία. Και τώρα που βρήκα δουλειά, θα αρχίσω να ψάχνω για σπίτι. Αχ, όχι, δεν θα φύγεις. Μη φύγεις. Πού θα φύγεις? Αφού παίρναμε τόσο ωραία μαζί. Ναι, αλλά δεν είναι. Σου φορτώθηκα, φτάνει. Τι λες τώρα? Ξέρεις τι ωραίο που είναι να γυρίσω σπίτι και να έχω κάποιον να πω μια κουβέντα? Ναι, αλλά δεν νιώθω καλά. Γιατί? Γιατί? Μου κάνεις καλό, μου κάνεις τόσο καλό. Δεν τη χρησιμοποιείς πολύ την κουζίνα, ε? Μπα, καθόλου. Αλλά είναι τέλεια, δεν είναι? Την έχω παραγγείλει από την Ιταλία. Ναι, τέλεια. Αφού σου λέω, σε χρειάζομαι. Εγώ δεν έχω μείνει ποτέ με κανέναν άνθρωπο. Πρέπει να προπονηθώ. Όπου να είναι, θα παντρευτώ. Να. Πρέπει να μάθω πώς είναι να έρχεσαι στο σπίτι και να σου έχει ετοιμάσει όλο το ωραίο σου φαγάκι στην ιταλική σου κουζίνα. Το ωραίο σου μπανάκι στη σουηδική σου μπανιέρα. Να μαλώνετε για τα κανάλια. Α, εγώ δεν βλέπω πολύ τηλεόραση. Το κόψα. Ναι, έμεινες. Τι τρώμε? Αλήθεια. Εντελώς. Τι έγινε? Τίποτα. Είναι σαν όνειρο όλο αυτό. Εσύ, που συναντηθήκαμε. Αλλά αν βαρεθείς θα μου το πεις, έτσι? Μη σε νοιάζει, μα βαριέμαι εγώ, μου φαίνεται. Να σου πω κάτι. Η Μιμή με έβρισε που σε έφερα στο σπίτι. Μην το πάρεις προσωπικά, ενώ ότι με έβρισε που έφερα κάποιον που δεν ξέρω. Δίκιο έχει. Κι όμως. Κι ας μη σε ξέρω, εγώ νιώθω ότι σε ξέρω καλά. Τα μάτια σου είναι καθαρά και μιλάς αγνά, σαν παιδί. Γιατί να σε φοβηθώ? Δίκιο έχει, Μιμή. Αλλά τίποτα, στορκίζομαι. Μια απλή γυναίκα είμαι. Απλώς ήταν κάποια πράγματα που έπρεπε να αλλάξω. Δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για το παρελθόν. Εμείς θα μιλάμε μόνο για το μέλλον. Πώς πάει η δουλειά? Το ξέρεις ότι ο Γιώργος είναι παντρεμένος? Και ερωτευμένος, μάλιστα. Χαμένο πήγε αυτό το αγόρι, χαμένο. Παιδιά έχουν? Όχι. Γιατί ρωτάμε? Μαζί δουλεύουν, να μην ξέρω. Αυτά για αρχή. Τα υπόλοιπα αύριο. Θα τσαντιστεί που της παίρνεις τα ρούχα. Πρέπει πρώτα να τη ρωτήσεις αν θέλει να έρθει να μείνει μαζί σου. Το παιδί μένει πάντα με τη μητέρα. Η Μαριάννα είναι ενήλικη. Λοιπόν, επειδή σε βλέπω ότι το πας κάπως, θα σου ζητήσω κάτι πολύ δύσκολο. Παρακαλώ. Θέλω να είσαι κύριος. Πάλι ζητάει το κορίτσι μου. Τώρα τελευταία σε σκέφτομαι συνέχεια με το ένα χέρι απλωμένο. Πάντα γελίος. Λοιπόν, στο θέμα. Δεν θα επιτεθείς? Σαν να με έχεις λίγο ανάγκη. Θέλω να κρατήσουμε, αν γίνεται, κάποια προσχήματα. Τα απαραίτητα, μη φανταστείς, για το παιδί. Α, να μην πω δηλαδή ότι με άφησες για ένα πιτσιρίκι? Να ασχοληθούμε μόνο με τη Μαριάννα και όχι με τα δικά μας. Με δύο λόγια. Ας μην αρχίσουμε να ξεκατηνιαζόμαστε.
Ούτε εσύ για μένα, ούτε εγώ για τις κομμένες σου. Μίμικα μου, εγώ όμως δεν σε άφησα. Και φυσικά δεν θα βάλω το παιδί μπροστά για να σε φέρω πίσω. Τι να σε κάνω πίσω. Θέλω το λόγο σου. Εντάξει λοιπόν, τον έχεις το λόγο μου. Ειλικρινά πάντως δεν πίστευα ότι θα φτάναμε εμείς οι δύο να συζητάμε για τέτοια πράγματα. Και δεν είσαι η μόνη που σκέφτεται τα παιδιά. Δεν ξέρω. Ίσως για κάποιο λόγο έτσι ξαφνικά δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Λοιπόν, υποτίθεται πως με αγαπάς και σε αγαπάω. Απλώς δεν μπορούμε να μείνουμε πια μαζί. Υποτίθεται. Προφανώς υποτίθεται. Μάλιστα. Όπως διατάξετε. Και όταν τους μιλήσουμε, θέλω να είμαστε μόνο οι γονείς τους. Συμφωνεί? Α, δίνουμε και τα χέρια. Τέλεια. Δεν μου πες, πόσο φαίνεται τώρα το σπίτι που είσαι φιλοξενούμενη. Περίεργο, ε. Σε αφήνω να ρουφήξεις το αυγό σου, γιατί μ' αρρωσταίνει η φάτσα σου. Γλύκα μου, δεν μου πες, πώς θα πάτε με το βρέφος. Και γιατί δεν είσαι στο σχολείο σου? Ο μπαμπάς δεν με αφήνει να σε βλέπω, οπότε την κοπάνισα. Αυτό δεν θα το ξανακάνεις. Άκουσα και δεν σε αφήνει να με βλέπεις. Γιατί, για να μου σχολήσω τη βλακεία μου. Τέλος πάντων, εντάξει, άστα αυτά. Πώς είσαι εσύ? Καλά. Κανένα αγοράκι παίζει, ε? Τα έχουμε φτιάξει με κανένα, τα έχουμε φτιάξει. Γιατί μιλάς σε 15χρονο? Κανονικά μιλά, μου καταλαβαίνω. Και ναι, έχω ένα γκόμενο, μόνο που αυτός ακόμα δεν το ξέρει. Το έχεις πάθει ποτέ? Να σου πω, αλήθεια θα πάει στην Πάτρα Κατερίνα? Δεν είναι και πολύ σίγουρο αυτό. Γιατί ρωτάς? Να, απλά έτσι το άκουσα. Και θα πάνε όλοι μαζί. Γιατί... Τι κάνεις εσύ εδώ? Σχολείο δεν έχεις? Κενό. Και ήρθα να κάτσω λίγο. Μόνη σου? Κατά μου. Και πίνεις δύο πορτοκαλάδες? Ναι. Και τρως και δύο γλυκά? Ναι. Α, και έκλεψες και το κινητό της Κορίνας. Ποιας Κορίνας ρε μπαμπά, δεν είναι της Κορίνας. Δεν είναι. Α. Α, καλή. Εγώ το έχω. Εδώ το έχω. Ναι, κρατάς λίγα, ευχαριστώ. Ναι, μπλέγεται παρακαλώ. Α, το έκλεισα. Μαρία! Η Μαρία! Βρε τη Μαρία! Λάθρα! Άκου να δεις. Εγώ με την κόρη σου έχω μια ανεξάρτητη σχέση. Ξέρεις πόσο το αγαπάω αυτό το παιδί. Και για να τελειώνουμε, όποτε η Μαρία ζητάει να με δει, εγώ θα είμαι εκεί. Εγώ δεν είπα να με τη βλέπεις. Αλλά γιατί να τη βλέπεις? Εκεί είναι το θέμα. Γιατί αν το κάνεις για να με κατασκοπεύεις, ναι, απαιτώ να το κόψεις. Οι άνθρωποι δεν είναι παιχνιδάκια σου. Το σκέφτηκα αυτό που είπες και... Άκου, Παύλο. Εγώ δεν θέλω να με παντρευτείς επειδή τρέμεις όπως με χάσεις. Εγώ σου ζήτησα απλά να καθίσεις να σκεφτείς αν είσαι έτοιμος για γάμο. Μισό λεπτό, Παύλο. Δεν μου είναι ευχάριστο να σε πιέζω. Γιατί, βρε αδελφέ, μπορεί και να μην είσαι έτοιμος. Οκ. Okay. Αλλά εγώ είμαι 34,5 και είμαστε μαζί 3 χρόνια. Και επιτέλους, δεν θέλω απλά να περνάω ωραία. Αν με καταλαβαίνεις, Παύλο. Με καταλαβαίνεις, Παύλο. Λοιπόν, εγώ είμαι μια γυναίκα ερωτευμένη, πολύ ερωτευμένη. Και το μόνο που θέλω είναι να κάνω οικογένεια με τον άνθρωπό μου. Πού είναι δηλαδή το τόσο περίεργο πια που πρέπει να σου δώσω τελεσίγραφο για να το πάρεις απόφαση, βρε. Μίλα τώρα, Παύλο.
Όχι, όχι, δίκιο έχεις και το σκέφτηκα κι εγώ σοβαρά. Πολύ. Χαίρομαι που το σκέφτηκες. Σε παρακαλώ, βρε κορίνα μου, να μιλήσω. Δεν μου είναι και εμένα εύκολο αυτό που θα σου πω. Συγγνώμη. Λοιπόν, είμαι κι εγώ σε μια ηλικία. Έχω ξαναπεράσει ήδη από ένα γάμο. Πάνω κάτω ξέρω πια τι θέλω. Και αυτό ακριβώς είναι που εκτιμώ σε σένα. Λοιπόν, ήθελα να σου ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη που αναγκάστηκες να μου ζητήσεις να σε παντρευτώ. Δεν είμαι και ανέστητος. Ξέρω πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο για μια γυναίκα, αλλά. Καταρχάς, βρε κορίνα μου, συγγνώμη, αλλά ειλικρινά δεν είχα καταλάβει ότι είχες αυτή την εντύπωση για μας. Δεν το έχεις καταλάβει. Τι να πω, ξέρω. Μάλλον εγώ θα φταίω. Όχι, εγώ φταίω. Είμαι άντρας και πρέπει να αναλάβω τις ευθύνες μου απέναντί σου. Εσύ δεν είσαι απλά άντρας. Εσύ είσαι ο άντρας. Το σκέφτηκα λοιπόν. Ναι. Και αποφάσισα ότι καλύτερα να ξεκαθαρίσουμε με αυτό. Ναι. Σκέφτηκα δηλαδή να τελειώνουμε τελείως. Δεν μπορώ να σου προσφέρω αυτά που θέλεις. Πώς δεν μπορείς, μπορείς μόνο εσύ μπορείς, κανείς άλλος δεν μπορεί. Όχι, κορίνα μου, δεν μπορώ. Και γι' αυτό και δεν σου υποσχέθηκα ποτέ και τίποτα. Κάτσε, βρε Παύλο μου. Τώρα εμείς παντρευόμαστε ή με χωρίζεις, γιατί έχω μπερδευτεί. Σε χωρίζω. Και γιατί είμαστε μαζί 3 χρόνια, ε? Τι περιμένεις να καταλάβω εγώ, ε? Επειδή περνούσαμε ωραία, επειδή είχαμε μια ωραία σχέση. Αλλά να παντρευτώ δεν θέλω. Και γιατί με έφερες εδώ? Εδώ είναι ρομαντικά, εδώ ο κόσμος φέρνει τον άλλον κόσμο να τον παντρευτεί, όχι να τον χωρίσει. Γιατί με έφερες εδώ? Γιατί αν σου το έλεγα στο σπίτι μου, μετά δεν θα έφευγες. Όσο φίλες και να γίνεται με την κόρη μου, εγώ, εσύ, μαζί, ποτέ. Εγώ την κόρη σου την αγαπάω πολύ. Ο μπαμπάς θέλει κάτι να σας πει. Δεν θα πάμε στην Πάτρα, έτσι? Αυτό είναι. Πες το μου, πες το μου. Όχι. Ναι. Όχι, δεν θα πάμε στην Πάτρα. Εγώ θα πάω. Μόνο σου? Ναι. Γιατί, θα βαρεθείς? Η μαμά σας και εγώ. Πλάκα κάνεις. Τι? Είπαμε με τη μαμά να δοκιμάσουμε να μην μένουμε πια μαζί. Ναι. Επειδή εγώ όμως δεν είμαι 5 χρονών, πες το κανονικά. Έκανα ένα λάθος. Και η μαμά σας έχει δίκιο. Δεν μπορεί να με συγχωρέσει. Ο μπαμπάς θέλει να πει πως από εδώ και πέρα θα μένουμε σε διαφορετικά σπίτια. Όλοι μας. Σκάσε ρε λίγο. Ο μπαμπάς θα αλλάξει σπίτι, εμείς θα μείνουμε εδώ. Γιατί, τι του κάναμε? Τίποτα. Τίποτα, αγόρι μου. Δεν φταίτε εσείς. Εγώ και η μαμά σας έχουμε κάποιο πρόβλημα και... Δεν την αγαπάς άλλο. Την αγαπάω. Πολύ. Και εσάς σας αγαπάω. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποιο να μένω. Εσύ. Ο μπαμπάς... Πιέσε τον μπαμπά. Εσύ δεν το διώχνεις. Τι δεν κατάλαβα? Μην μιλάς έτσι στη μάνα σου. Μια μου λέτε να τα παρατήσω όλα εδώ και να ζήσουμε την ευτυχισμένη οικογένεια στην Πάτρα. Και τώρα τι? Τι είναι αυτό? Το ευτυχισμένο διαζύγιο? Ποιοι είστε, ρε, που θα αποφασίζετε για τη ζωή μου από εσάς? Δεν θέλετε να είστε αλλοπαντρεμένοι? Δεν θέλουμε. Ωραία, μην είστε. Αλλά να μην εδώ ο μπαμπάς. Μαμά, μην είναι μόνος του. Ρε Πέτρο, τι είναι αυτές οι μαλακίες, ρε? Συγκεντρώσου, ρε αγόρι μου, να περάσεις κανένα μάθημα. Γκοντζάμ γεωπονικό, άλλοι παρακαλάνε και σκάθεις και παίζεις με τα τελάρα. Τι να πω, ρε γάμο, το κεφάλι μου γάμο. Να μην πεις τίποτα, γίνεται. Ωραία. Τράβα κι εσείς τα πανηγύρια να πουλήσεις καμιά λιμνούλα, πας και μαζέψεις κανένα φράγκο, γιατί εγώ λεφτά για κραγιόνια και τελάρα δεν ξαναπληρώνω. Σου ζήτησα εγώ λεφτά. Να δω τι θα κάνεις τώρα, ψεπαράτησε η μάνα σου. Δεν παράτησε εμένα. Σκάσε, ρε. Και τις ευαισθησίες σου, κοίτα να τις βγάλεις σε καμιά γκόμενα. Τάσο, άρτηση χαμένη. Κουβάρι μας έκανε.
Το να μπορείς να ονειρεύεσαι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει σχέση με το τι είσαι, από τι υλικό είσαι φτιαγμένος. Τα όνειρα απαιτούν θυσίες. Άλλοι δεν θυσιάζουν τίποτα για ένα όνειρο. Άλλοι πάλι, όλη τους τη ζωή. Πάω στην Κατερίνα που δεν είναι καλά. Μωρό μου. Μαμά. Ναι, αγόρι μου. Γιατί με παίρνεις συνέχεια? Για να σου εξηγήσω, μωρό μου. Θέλω να καταλάβεις. Ξέρω πως δεν ήθελες να μου μιλήσεις. Για πες. Συγγνώμη. Συγγνώμη, μωρό μου. Σ' αγαπάω, εσύ ζωή μου. Δεν ακούω καλά. Θέλω να έρθεις εδώ μαζί μου. Πέτρο. Ακούω. Σ' ακούω. Πες κάτι. Τώρα, τι δηλαδή. Έφυγες για τα καλά? Όχι, όχι, αγάπη μου. Δεν ρώτησες τι κάνω. Δεν με ρώτησες τι κάνω, γαμώτο σου. Σ' αγαπάω. Αμά με αγαπάς, γύρνα. Γιατί με παράτησες με τον κολόβλαχο? Εσύ, αγόρι μου, δεν έκανες τίποτα. Σε λατρεύω. Δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω. Το ξέρω. Θα έρθω να σε πάρω. Αν τολμήσεις να ξαναπατήσεις το πόδι στο χωριό, σου ορκίζομαι, δεν θα με ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου. Τι βλέπουμε? Τίποτα. Κάτι μπήκε στο μάτι μας? Όχι. Να ρωτήσω τι? Τίποτα, καλά είμαι. Μπορώ να φύγω? Βέβαια. Να σε πάω κάπου? Είμαι εντάξει. Καληνύχτα. Συγγνώμη. Τε σούπα. Τον έκανα εγώ το μικρό και ξεράθηκε. Ροχαλίζει τώρα. Θα έρθει πάλι μετά να πάρει τα πράγματά του. Μόλις κοιμηθεί και ο μεγάλος. Θα μείνεις? Δεν θέλω να είμαι μόνη μαζί του. Τον φοβάμαι. Οι άντρες που ξενοπηδάνε δεν είναι για να τους φοβάσαι. Για να τους λυπάσαι είναι. Ακούμε και εμένα που σου λέω. Κάνουν εκεί ό,τι κάνουν με άγχος και τρέχουν γρήγορα σπιτάκια τους με φαν παντόφλα. Ζωή είναι αυτή. Δηλαδή να τον λυπηθώ? Καλά και εσύ μην το τραβάς τώρα. Υπερβολές. Για ένα πείδημα, ρε Κατερίνα, αφού εσένα θέλει. Ναι, άλλωστε μου το απέδειξε. Πες μου τώρα έναν άντρα που δεν το έχει κάνει. Φαντάζομαι θα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας άντρας που να αγαπάει τη γυναίκα του. Τότε να πάμε να πέσουμε όλες. Δεν έχει καμία σχέση με αγάπες αυτό. Δηλαδή τι να κάνω? Να το αγνοήσω και να πάω να το φτιάξω στη Φάδο? Με το Σπύρο είμαστε μαζί από 15 χρονών. Αυτό ήταν η ζωή μου. Εδώ, εμείς, τα παιδιά. Εγώ. Και εσύ, αδερφάκι μου. Και εσύ. Αμ' εκεί την πάτησες. Πάτε κι εσείς και παντρεύεστε σαν τα πρόβατα. Ο άντρας, παιδί μου, είναι σαν το κυνηγόσκυλο. Είναι προγραμματισμένος για να μυρίζει. Και ο μυρίζος τον βρίσκει. Πας εσύ και του κόβεις τη μύτη από το λύκειο. Είναι δυνατό να μην φας το κεφάλι σου? Πού θα πει? Μπας και σε μυρίζει και σένα κάνεις τώρα που είσαι ελεύθερη. Δεν θέλω να είμαι ελεύθερη. Να μην είχε γίνει, γίνεται. Έλα, παιδί μου, τελείωνε. Θα πει το έκραχτε καρέκλα. Μένα με πρόσω πάλι έτσι. Δεν είναι δυνατόν, παιδί. Θα μπορούσε ποτέ εγώ να εκμεταλλευτώ το παιδί του. Πάει, τελείωσε το. Ορκίζομαι από εδώ και στο εξής. Ο Παύλος για μένα δεν υπάρχει. Τι, και εντάξει, ναι. Θα κάνω το έφερε χωρίς το Παύλο μου. Μόνη μου θα μένω, Παναγιά μου. Μόνη μου εγώ και από τέτοιος. Τι θα κάνω? Πρέπει να κάνω λοιπόν αρρώθηση. Καλά, τα ίδια είπες για όταν σε παράτησε ο Χρήστος. Ναι. Τελείωνε. Κι όμως αν είχα διαφορετικό από τέτοιο, θα είχα και διαφορετική ζωή, Γεράσιμε. Δεν φταίει ο κόλλος, πουλάκι μου, το μυαλό σου. Έλα, ρε Γεράσιμε. Έλα, έλα. Πίσω. Πίσω, μόνο μου καλύπτεις τώρα από τέτοιο μου. Τι δεν έχετε καταλάβει από τη λέξη έκτακτο? Τι?
Άρχισα και δεν πρόλαβα να αλλάξω. Και φοράω εφαρμοστό πίσω. Μόλις τελειώσει το δελτίο, έρχεσαι με την καβαρτίνα και με παίρνεις. Δεν σηκώνομαι αλλιώς. Μόνο θα κάνω λίγο αναρρόφηση. Σε 3, 2, 1. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη είδηση. Σεισμός 7,5 Ρίχτερ συγκλώνησε. Το παιδί. Τουαλέτα. Κοιτάς από εκεί. Αυτό σε κάρφωσε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι σου είπε ο πατέρας σου. Γιατί δεν του τα έγραφες, να μου τα πει έτσι πως θέλεις εσύ. Μαριάννα. Για πες. Παιδιά, είστε καλά. Ωραία, το έχουμε. Μαριάννα. Είσαι πολύ μεγάλο καθήκη. Λοιπόν, παιδάκια, αν με χρειάζεται κάτι, θα είμαι σπίτι μου. Ποιο σπίτι σου? Όχι πάντως ο δικό σου. Συμφωνήσαμε να έρθεις μαζί μου. Συμφώνησες. Είμαι ενήλικη πια, ξέρεις, και δεν γουστάρω να μείνω μαζί σου. Μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ, κοριτσάκι μου. Και να σου πω και κάτι. Δεν νομίζω πως με έχεις ανάγκη. Έχεις τρώσει η κατάσταση. Θα βγαίνεις βολτίτσι με τον Δομενάκο, σε θαράζεις με τις φιλενάδες σου, μια χαρά. Εμένα τι ακριβώς με χρειάζεσαι? Να λες πως είσαι και γαμάτη μάνα, λέγε το. Εσύ είσαι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου, σε παρακαλώ, έλα μαζί μου. Αν θέλω να μείνω με τσούλες, έχω κάτι φίλες που δεν έχουν κηρυτήρες. Ένα. Κυρίες και κύριοι, για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε με έκτακτα δελτία. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Οκ. Αχ. Γεράσιμε. Γεράσιμε. Πού είναι ο Γεράσιμος? Είναι έξω. Τα ρίχνει στην κοπέλα του μπαρ. Αχ, σε παρακαλώ, πήγα να το φωνάξει. Άσε μας, ρε κορδέ, να τελειώνουμε να πάμε στο τάκι μας. Πόσο θα το πάρει να φάει μια χιλόπιτα? Ξέρω εγώ. Αυτό ψάχνεις? Αχ, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, είμαι λίγο κρυωμένη και εδώ μέσα ο κλιματισμός είναι πολύ ίσκαι. Έλα. Ευχαριστώ. Κρίμα πάντως να κρύβεις τέτοια φούστα. Ξέρετε, δεν είναι ακριβώς αυτό το στυλ μου. Σου πάει πάντως πολύ. Γενικά δεν είσαι για να κρύβεσαι. Επαναλάβατε παρακαλώ. Τι? Αυτό το ωραίο που είπατε, επαναλάβατε παρακαλώ. Λέω ότι είσαι ένα πείμα. Οποιαδήποτε αλλαγή απάνω σου θα στοιχειοθετούσε κατηγορία για έγκλημα. Όλα είναι τοποθετημένα τόσο... Τόσο... Τόσο άρτια. Είσαι η γυναίκα. Πάνω σε αυτό να σας ρωτήσω κάτι. Μήπως είμαι παραπάνω γυναίκα από ό,τι θα έπρεπε? Μήπως θα ήταν καλό να λίγο έτσι να... Τουκ! Δεν βρίσκω το λόγο. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Επειδή τώρα τελευταία σκεφτόμουν, μήπως θα έπρεπε να ανασύρω τον άντρα που κρύβω από μέσα μου. Γιατί? Δεν ξέρω. Να θυμάσαι τι είπε η Σιμόν ντε Μπουβουάρ. Τι είπε. Γυναίκα, δεν γεννιέσαι. Γίνεσαι. Και εσύ έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά για να τη χαλάσεις. Όπως πάντα υπέροχη. Θα σε δω στη σύσκεψη.
Αν ήμουν ο Ορέστης, θα ερωτευόμουν την Κορίνα. Αν ήμουν ο Ορέστης, θα ερωτευόμουν την Κορίνα. Αν είχα καρούλια, θα ήμουν τρόλεη. Αν είχα καρούλια, θα ήμουν τρόλεη. Τι είναι, Γεράσιμε. Ποιον δένουμε πάλι. Ποιον δένουμε. Κανένα, την φυλακή. Τι είναι τώρα αυτό, Γεράσιμε. Γκριμάτσα λύπησης. Γιατί. Τίποτα. Το θυμάσαι ότι είναι ο παντρεμένος. Απλώς τσεκάρω. Αμάβρα Γεράσιμε, όλο γνώμη και ύφος είσαι πια, μαν. Τουλάχιστον εγώ θέλω να ζήσω, κατάλαβες. Δεν έχω στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στο σπίτι να ψαρέψω καμιά κόμενα από το ίντερνετ. Έτσι μου έρχεται πιο φθηνά. Και είμαι εκεί με το ζωβρακό. Όχι, έχεις ένα δίκιο. Αν ήμουν ωραίστη, θα ρωτευόμουν την Κορίνα. Αν ήμουν ωραίστη. Και πόσο είναι λίγος χρόνος. Μάλιστα. Στο ξενοδοχείο θα είμαι. Σ' αγαπάω. Γιατί? Γιατί πήγες μαζί της? Δεν ήταν τίποτα για μένα. Για μένα όμως ήταν. Πες μου γιατί. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Τι έκανα λάθος? Πες μου ένα λάθος μου και φύγε. Πες μου ότι έχω κάνει κάτι εγώ, ότι φταίω. Πες μου ότι τη γουστάρεις τουλάχιστον, ότι την ερωτεύτηκες. Όχι, δεν την ερωτεύτηκα. Πες μου κάτι, σε εκετεύω. Εμένα ο άντρας μου θα πρέπει να την έχει ερωτευτεί, θα πρέπει να έχω κάνει κάτι εγώ. Εμένα ο άντρας μου δεν θα πήγαινε με καμία επειδή απλώς βρέθηκε στον δρόμο του. Πες μου ότι δεν έχεις αλλάξει. Πες μου ότι είσαι εσύ. Εγώ είμαι, αλλά. Τι? Ωραία. Ούτε τώρα. Την ξεφτύλα. Αυτή η γυναίκα είναι πολύ ισχυρή. Είναι πολύ δύσκολο να της πεις όχι. Ενώ εμένα μπορείς να με κάνεις ό,τι θέλεις, έτσι. Ήμουν έτοιμη να αφήσω τα πάντα για σένα. Ό,τι έκανα, το έκανα για μας. Ό,τι τι? Το έκανες για την καριέρα σου? Όχι. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί το έκανα, δεν ξέρω. Εγώ δεν σου ζήτησα ποτέ τίποτα. Εγώ ήμουν ευτυχισμένη έτσι όπως ήμασταν. Δεν ήμασταν ευτυχισμένοι, Σπύρο? Όλα αυτά θα περάσουν. Θα το δεις. Τα πράγματα θα γίνουν όπως ήταν πριν. Αλήθεια. Αυτό ακριβώς όμως είναι το θέμα. Δεν θέλω να γίνουν όπως ήταν πριν. Γιατί το πριν ήταν ψεύτικο. Φταίς. Αυτό δεν ήθελες? Ωραία λοιπόν, πάρ' το. Φταίς. Ακόμα και τώρα δεν βρίζεις εμένα. Βρίζεις τον άντρα σου. Και δεν γουστάρω να είμαι μόνο ο άντρας σου. Δεν γουστάρω να είμαι μόνο ο πατέρας τους. Βαρέθηκα τις οικογενειακές μαλακίες. Δεν θέλω άλλα τριήμερα. Δεν γουστάρω τις τέλειες μακαρονάδες σου. Δεν γουστάρω να μου φέρνεις κάθε πρωί τις κάλτσες μου. Δεν γουστάρω να μην μου σηκώνεται και να λες δεν πειράζει. Θέλω μια γυναίκα που να την πειράζει όταν δεν μου σηκώνεται, κατάλαβες? Να το παίρνει προσωπικά. Εσύ άλλαξες. Από γκόμενά μου έγινες μάνα μου. Εσύ άλλαξες. Εσύ. Καταρχήν, στην υγεία σας. Συγγνώμη για το βραδινό meeting, αλλά η διεύθυνση έχει αποφασίσει ότι πρέπει να πάρθει μια απόφαση σήμερα. Μην ανησυχείτε όμως, στις θεαματικότητες του καναλιού η άνοδος παραμένει σταθερή. Ευχαριστούμε λοιπόν για όλα την κυρία Σιδέρη. Τώρα, κυρία Σιδέρη, θα συμφωνείτε φαντάζομαι κι εσείς πως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ασφαλώς και συμφωνώ, κύριε Σαμούλη. Αυτό που σκεφτήκαμε είναι μια ανανέωση στο δελτίο. Αχα. Χρειαζόμαστε μια νέα όθηση. Σε αυτή τη φάση, ιδιαίτερα τώρα με την κρίση, στόχος μας είναι να πιάσουμε τον παλμό του κόσμου, να γίνουμε ένα με αυτόν. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαμούλη. Παρακαλώ. Είναι ακριβώς η ίδια συζήτηση που είχα πριν με τους συνεργάτες μου, ειδικά με το Κίμωνα. Ο Κίμωνα, εξαιρετικό.
Λοιπόν, πράγματι, πρέπει να βγάλουμε τους δημοσιογράφους μας έξω στο δρόμο. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε τον απλό άνθρωπο. Οφείλουμε να ακούσουμε τα προβλήματά του. Ακριβώς. Δεν συμφωνείτε, Κορίνα, πως αυτό που χρειάζεται το κοινό είναι ένας δημοσιογράφος οικείος κοντά του? Ασφαλώς και συμφωνώ, κύριε Σαμουήλ. Χαίρομαι, γιατί έχω αποφασίσει πως εσείς, Κορίνα, ναι, ναι, θα είστε το πρόσωπο του δρόμου για το κανάλι μας. Ναι. Ναι. Με συγχωρείτε, κύριε Σαμουήλ μου, αλλά εγώ είμαι το δελτίο. Δεν μπορεί να είμαι και το δελτίο και ο δρόμος ταυτοχρόνως. Εκείμωνα, το λέει και ο Κίμωνας. Μη σας απασχολεί καθόλου αυτό. Μα πώς να με απασχολεί, είμαι πρακτικός αδύνατον. Από την ερχόμενη κιόλας εβδομάδα, το δελτίο αναλαμβάνει ο κύριος Κίμων Ιωάν. Α! Κυρία Σιδέρη. Τι έγινε τώρα, τι πάθατε? Είμαι μια χαρά, ευχαριστώ. Δεν πιστεύω να σας στεναχώρησα, εγώ το έκανα για καλό. Ποιανού καλό? Το δικό σας. Δικό μου καλό το να γίνω η κορίνα του δρόμου. Δεν έχεις βαρεθεί να είσαι κολλημένη σε αυτή την καρέκλα? Εσύ είσαι ρεπόρτερ, πρέπει να είσαι μάχημη. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν ήθελες να με διώξεις θα μπορούσες να το κάνεις τίμια. Μια και έξω, σαν άντρας. Μα εγώ θέλω να σε κρατήσω σαν άντρας. Πώς είπατε? Λέω ότι δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Γιατί? Γιατί θα με ρολιπτούσα. Γιατί? Κορίνα, μ' αρέσεις πολύ. Και έχει αρχίσει και μου φαίνεται. Και? Ήδη μου λένε ότι κάνω διακρίσεις. Αν το θέλεις κι εσύ, αυτή η εκπομπή μπορεί να σκίσει, θα το δεις. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Εγώ έχω πολλά πράγματα για σένα στο κεφάλι μου. Θα ήθελα να γνωριστούμε καλύτερα, Κορίνα, του δρόμου. Γεια σου, Σοφία. Ναι, είμαι εδώ από ό,τι βλέπουμε. Ναι, περάστε. Κάνω ό,τι θες. Αρκεί να πάρω το παιδί. Τι θες εδώ? Ήρθα να δω τι κάνει ο γαμπρούλης. Φύγε. Έγινε, το βαρέθηκε στο σόι μας. Σπυρό. Ναι. Εγώ είμαι. Και τι θες? Εσύ δεν έφυγες και μας παράτησες. Τι πήρες τώρα να δεις αν μας έλειψες? Γυρίζω. Τι? Έρχομαι πίσω, παίρνω λεωφορείο. Καλά πλάκα μου κάνετε, ρε. Έχετε βαρθεί να με τρελάνετε, μάνα και γιος. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Τι? Έφυγε ο κανακάρι σου. Κατέβηκε στην Αθήνα να πω γιατί είσαι μια έκθεση. Εσύ που είσαι, σε ποιο σταθμό? Ο Πέτρος στην Αθήνα, πότε? Το απόγευμα. Να κόψει το λαιμό του. Εγώ του είπα, έτσι και δεν έρθει δύο μέρες να μην ξαναπατήσει το πόδι του εδώ. Σε ποια έκθεση, πού? Τι ώρα θα έρθει εσύ να δω να σε πάρω? Άννα. Άννα! Ο δικός προορισμός θα είναι πάντα αυτοί που αγαπάμε. Και ας μην ξέρουμε αν μπορούμε να τους συγχωρήσουμε.
εκείνοι θα συγχωρήσουν ποτέ εμάς. Μαριάννα. Προορισμός μας θα είναι πάντα όσοι ψάχνουν να μας βρουν. Εκεί που εμείς χάσαμε τον εαυτό μας.